Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά Αντρούλα, επιμέρους στον εγγονιό σου, γράφω αυτά τα δύο λόγια για να σε ευχαριστήσω και εσύ, να σε αποχαιρετήσω. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί ήσουν μια πολύ καλή γιαγιά. Αν τότε ήσουν κοντά μου και με βοηθούσες σε κάθε στιγμή, εσύ με έμαθες να γράφω και να διαβάζω. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Με υπομονή και πολύ αγάπη που κρατούσε στο χέρι, το χέρι για να γράφω. Μου διάβασες μικρές προτάσεις και μου έλεγες όμορφες ιστορίες. Ήσουν η καλύτερη μου δασκάλα και εργάστηκες στα σχολεία για σχεδόν 40 χρόνια. Πολλές φορές ερχόσουν στο σπίτι για να μας προσέχεις. Μας έφερνες παγιτό και πάντοτε ρωτούσες αν ήμασταν καλά ή αν χρειαζόμασταν κάτι. Μας ετοίμαζες φρούτα και μας έλεγες να τρώμε υγιεινά. Θα θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία τις ωραίες ιστορίες που μας έλεγες από τη ζωή σου και από τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν μας έλεγες παραβολές. Μας έλεγες να πηγαίνουμε εκκλησία και να κοινωνούμε όσο πιο συχνά αν μπορούμε. Μας έμαθες τι θα πει αγάπη, φιλανθρωπία και εταπείνωση με το όμορφο παράδειγμά σου. Τα βράδια, όταν κοιμόμουν δίπλα σου, ένιωθα μεγάλη χαρά και πολύ ηρεμία. Επειδή ξύπνω πάντα πολύ πρωί, σε θυμάμαι να απροσεύχεσαι και να κάνεις μετάνοιες. Κρατούσες τα βιβλία σου και έλεγες πολλές προσευχές για αρκετή ώρα. Μας αγκάλιαζες, μας σταύρωνες όλους με τα χεράκια σου και μας φιλούσες όταν ξυπνούσαμε και όταν πηγαίναμε για ύπνο. Έπαιζες μαζί μας και αφιέρωνες χρόνο από τη ζωή σου. Μας πρόσφερες πάρα πολλά και μας δίδαξες ακόμη περισσότερα. Τέλος, θέλω να ξέρεις ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι ο εγγονός σου, όπου έχω το όνομά σου και που είμαι από το χωριό σου, Σπαταλικό της Αγωγικός του. Τώρα που θα πας στον παράδεισο, θα πεις στον παππού μου, τον Πάτερ Εμπέλθον και τον θείο μου τον Χριστόφορο, ότι παρόλο που δεν τους γνώρισα, τους αγαπώ πολύ. Τα μου λατρεμένη, σ' αγαπώ πολύ και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Από εκεί ψηλά που θα βρίσκεσαι, να θυμάσαι και να μας βοηθάς σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Εύχομαι να είσαι στον παράδεισο, καλή μου γιαγιά Αντρούλα. Με παντότινη αγάπη, εγγονός ο Ανδρέας Παπαϊμερθόνος. Μάνα μου, παιδιά. Μπράβο, Ανδρέα μου, αγάπη μου. Αγαπημένη μου γιαγιά, στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σου για να σου μεταφέρω την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό όλης της οικογένειάς μας. Σήμερα, καθαρά Δευτέρα, είναι η μέρα που θα με ξεκαθαρίσω ψυχή να πετάξει ψηλά στον ουρανό. Σήμερα, πιο όμορφος κάτι έτος για μένα, είναι η αγωνία σου ψυχή που βρίσκεται στον ουρανό. Έτσι στο μυαλό μου έρχονται πάρα πολλές ξεχάστες αναμνήσεις. Παρόλο που έζησα μαζί σου μόνο 10 χρόνια, έχω μάθει πάρα πολλά από εσένα, καλή μου γιαγιά. Το μεγαλύτερο μάθημα για εμάς ήταν η ζωή και το παράδειγμά σου. Πάντα με συμβουλεύες να κάνω το καλό και να δίνω ελεημοσύνη. Να μοιράζω το σάντουιτς μου και να το δίνω σε κάποιον οτιδήποτε έχει. Να λέω λίγα και να κάνω πολλά. Να προσεύχομαι και να λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Να σταυρώνω το μεσημέρι μου και να κάνω την προσευχή μου κάθε βράδυ και πρωί. Να διαβάζω Αγίους Αγίων. Να εξομολογούμε και να κοινωνώ σε μένα. Θυμάμαι αγαπημένη μου γιαγιά τα ταξίδια μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό που ερχόσουν μαζί. Πόσο όμορφα περνούσαμε όλοι μαζί.
κάθε ταξίδι έψαχνες να βρεις την πιο κοντινή εκκλησία για να πάρεις τον πρόσφορο σου και να κοινωνήσεις. Σου έδινε ζωή η εκκλησία και η Θεία Κοινωνία. Αν τα ξεχνήσεις πολύ πρωί και προσευχώσου, η όμορφη αυτή εικόνα να σε βλέπω να προσεύχεσαι και να κάνεις τις μετανοίες σου είναι χαραγμένη στο μυαλό μου. Κάθε φορά που έμπαινα στο προηγούμενο σπιτάκι σου, ένιωθα ότι έμπαινα στην εκκλησία. Παντού υπάρχουν εικόνες. Το καπνιστήρι να φημιατίζει, το καντήλι και το κερί πάντα να μένει. Στο δωμάτιό σου, ακούγοντας τα μάτια τα χειρετισμή της Παναγίας, το ψαλτήρι και η ευκούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ρεϊσόμι. Όλα περιποιημένα και συγχυρισμένα. Πάνω στο τραπέζι είχες πάντοτε μικρά χαρτάκια. Εκεί έγραφες τις δουλειές σου. Τις περισσότερες τις έκανες μόνος σου, γιατί ήσουν πολύ εργατική και δραστήρια. Όταν δεν μπορούσες, τις έδινες στα παιδιά σου και στα εγγονιά σου. Όλες τις δουλειές σου είχαν να κάνουν με έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Να πάρω το φαγητό εκεί, να πάρω καλάθι αγάπης, να σταλούν κουπόνια, να γίνει αυτή η φιλανθρωπία, να ενισχυθεί το μονοστήρι, να βοηθήσουμε στην Ιερά Αποστολή και να χτίσουν και να χτιστούν εκκλησίες και ιατρία. Να δοθούν προγεύματα και πολλά άλλα. Χρήστες για να βοηθάς τους συνανθρώπους σου. Χαιρόσουν πάρα πολύ να δίνεις αθόρυβα και διακριτικά. Μας έλεγες να μάθουμε να δίνουμε και να βοηθάμε. Μας έλεγες πως που δίνατε και βοηθάτε θα έρχονται περισσότερες ευλογίες. Επίσης, πολύ συχνά σε άκουνα να λες τα λεφτά είναι απλά χαρτάκια και δεν πρέπει να τα χάσουμε, να χάσουμε την ψυχή μας για τα χαρτάκια. Η ζωή σου δεν ήταν εύκολη γιατί έφυγες πρόσφυγας από το σπίτι σου όταν ήσουν 23 χρονών. Στα 29 έχασες τον πατέρα σου και στα 24 έδαψες το πρώτο σου παιδί, τον Χριστόφορο. Στα 60 έχασες το στήριγμα και συνοδοιπόρο της ζωής σου, τον Πάτερο Βέλοφ. Μετά έχασες και άλλα αγαπημένα πρόσωπα και τέλος ήρθε και η δοκιμασία του καρκίνου στη ζωή σου. Ποτέ δεν παραπονέθηκες και δοκιμάστηκες όπως τον δίκαιο Ιώβ. Σε θυμάμαι αγαπημένη μου γιαγιά να λες πολλές φορές «Δόξα σε ο Θεός» και να αναφέρεις τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο που πολύ αγαπούσες και να λες «Δόξα τον Θεό πάντων είναι εκεί». Τα τελευταία 5 χρόνια λατρεύω. Πάλεψε με έναν καρκίνο, γιατί αγαπούσε τη ζωή και ήθελε να ζήσει. Ήθελε να μεγαλώσει το 7ο σου γονάκι, τον Χριστόφορο σου. Δεν πρόλαβε. Να μην ανησυχεί όμω, γιατί η γιαγιά η Τασούλα όταν προσέχει στη θέση σου. Τι τελευταίε μέρε, καλή μου γιαγιά, αντί να σβήνει σιγά σιγά, άρχισε να λάμπει ακόμη περισσότερο. Γιατί πάντα οξολογούσε και ευχαριστούσε για το Θεό για όλα. Τελικά, χθες την Κυριακή, νίκησες τον καρκίνο και το θάνατο. Η ηρεμία της ψυχής σου και το ειρηνικό σου τέλος, εκεί στο ΚΕΠΑ, ήταν το μεγαλύτερο μάθημα για όλους μας. Μέσα σε εκείνο το δωμάτιο, μαζεμένοι γύρω από το κρεβάτι σου τα παιδιά και τα εγγόνια σου, μας έκανες το τελευταίο μάθημα ζωής σου. Τελείωσες τον αγώνα και πήρες το στεφάνι. Έφυγες χαρούμενη για να πας να συναντήσεις τον παππού μου, τον Πάτερ Ελεύθερον και τον θείο μου, τον Χριστόφορο που τόσο αγαπούσες. Ήμασταν όλοι εκεί μαζεμένοι όπως κάθε Κυριακή που μαζευόμασταν στο σπίτι σου. Κάθε Κυριακή το σπίτι της γιαγιάς είναι το μέρος που μαζευόμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια. Χθες ήταν η τελευταία μας συνάντηση. Παιδιά σου, τα 7 εγγονάκια σου, ο πατέρα Αυγουστίνος, ο αδελφός σου και άλλα πρόσωπα αγαπημένα. Μας αποχαιρέτησες όλους και πήραμε την ευχή σου. Με εφόδιο αυτήν την Αγία Ευκούλα σου θα παραμείνουμε αγαπημένοι και ενωμένοι. Δεν ήταν τυχαίο το ότι άφησες την τελευταία σου πνοή στο κέντρο, ευλογημένο μέρος που τόσο αγαπούσες και υπηρετήσεις. Μπορεί το ΚΕΠΑ να φανεύει για δεύτερη φορά από ο Άγιος Νεκταρίος και ο Άγιος Χριστόφορος που έχουν το σπιτάκι τους εκεί θα φροντίσουν για όλα, όπως άλλωστε έκαναν τα τελευταία 25 χρόνια. Τα έργα προχωρούν, η ελεημοσύνη
υποτροφίες συνεχίζουν. Η δυναμική φαγητού δεν σταματά. Ο ξενόνος φιλοξενεί. Οι ηλικιωμένοι έχουν φοβίδα και παρηγοριά. Αν μην έχεις καμία έγνοια. Όλα συνεχίζονται γιατί πολλοί άνθρωποι σε αγαπούν και σε εκτιμούν και το καλό σου έργο πάλι μου γέλα. Το κέντρο ανακοφιστικής φροντίδας θα γίνει με τη βοήθεια του Θεού και τη στήριξή σου από εκεί που θα βρίσκεσαι. Γιαγιά μου αγαπημένη, εύχομαι να καταφέρω να σου μοιάσω και να μπορέσω όταν μεγαλώσω να συνεχίσω το φιλανθρωπικό έργο του Κέβα που ξεκινήσατε πριν 25 χρόνια με τον πατέρα. Γιαγιά μου ευλογημένη, ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό για σένα. Να πας το καλό. Θα σε θυμάμαι για πάντα που μόνο με ευγνώμησαν. Σε ευχαριστώ για όλα. Σ' αγαπώ πολύ, ο εγγονός σε ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστούμε ξανά όλους και ναι.